Εσπέρα, Νίκη. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δείχνει κατά γενική εκτίμηση εδώ στη Μόσχα πολύ ενθαρρυμένος από τη συνάντηση στη Γενέβη, όπου σύμφωνα με τα σχόλια στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης καταγράφηκε η διαφορά του από τον Τζο Μπάιντεν, όχι μόνο ως προς τη φυσική κατάσταση, αλλά κυρίως ως προς την ικανότητα χειρισμού του τύπου και των θεμάτων. Ο Πούτιν απάντησε σε όλες τις ενοχλητικές ερωτήσεις δυτικών δημοσιογράφων. Ο Μπάιντεν δεν δέχτηκε Ρώσους στη συνέντευξή του. Βλέποντας αυτά τα θριαμβευτικά σχόλια στα ρωσικά μέσα ενημέρωση, ο Ρώσος πρόεδρος, ως μεγάλος τεχνίτης της χειραγώγησης, θα έλεγα, κάτι έμαθε στις δυτικές υπηρεσίες, αν μου επιτρέψει το σχόλιο, διαχώρισε τη θέση του από τη δημοσιογραφική προσέγγιση, λέγοντας ότι δεν υπάρχει καμία σχέση ανάμεσα στην πραγματικότητα και στην εικόνα που διαμορφώνουν τα ρωσικά αλλά και πολλά αμερικανικά μέσα ενημέρωση για τον πρόεδρο Μπάιντεν. Ούτε λίγο ούτε πολύ ο Πούτιν σήμερα εγκομίασε και υπερασπίστηκε τον ομολογό του Τζο Μπάιντεν, λέγοντας ότι είναι σπουδαίος επαγγελματίας, δεν του ξεφεύγει τίποτε και πρέπει να έχει στο νου σου γιατί γνωρίζει όλα τα θέματα. Πάντως, δεν έχουν λείψει, παρά την παρένεση του Βλαντίμιρ Πούτιν από τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης, πολλά κρεσέντα κακεντρέχειας που χαρακτηρίζουν, για παράδειγμα, τον κύριο Μπάιντεν ως παππούλη. Είναι ένας χαρακτηρισμός που χρησιμοποιούν Ρώσοι δημοσιογράφοι, εκτιμώντας ότι η χθεσινή παρτίδα κερδίστηκε ολοφάνερα από τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Ρώσος ηγέτης υπερασπίστηκε με αριστοτεχνικό τρόπο, θα έλεγα, τον κύριο Μπάιντεν, επιβεβαιώνοντας πάντως όλα τα προβλήματα που επισημαίνουν τα μέσα ενημέρωσης, ότι δηλαδή ξεχνά ή μπερδεύει κάποια πράγματα. Αυτό είπε, το παθαίνουν και πολλοί νεότεροι. Λάθη κάνει, για παράδειγμα, είπε και η εκπρόσωπός του, η κυρία Ψάκη. Και επίσης απέδωσε όλη αυτή την κούραση στο υπερατλαντικό ταξίδι, στο jet lag και στο γεγονός ότι άλλαξε πολλές γεωγραφικές ζώνες. Είπε ότι και εγώ το παθαίνω κάποιες φορές όταν πετάω. Βγαίνω από τα νερά μου. Πάντως, φαίνεται πως η καταληκτήρια τοποθέτηση του Ρώσου ηγέτη, ελπίζω να τον αφήσουν να εργαστεί, έχει τη σημασία του, γιατί παραπέμπει εδώ το υπονοούμενο στον Ντόναλντ Τραμπ και στο γεγονός ότι εκείνος, λοιπόν, παρά τις προθέσεις να βελτιώσει τη σχέση, ποτέ δεν τις υλοποιήσει. Αν θα υπάρξει συνέχεια σε αυτόν τον διάλογο κορυφής, Θανάση, σε ευχαριστούμε πολύ.